Στις κάλπες προσέρχονται οι Βορειοκορεάτες για τις βουλευτικές εκλογές που θα αναδείξουν τον ένα και μοναδικό υποψήφιο για την ηγεσία της χώρας. Αυτός δεν είναι άλλος από τον Κιμ Γιόνγκουν. Το κυβερνητικό κόμμα των εργατών ελέγχει αποκλειστικά την εξουσία στην απομονωμένη χώρα, όμως κάθε 5 χρόνια διεξάγονται εκλογές για να αναδειχτούν τα μέλη της ανώτατης Λαϊκής Εθνοσυνέλευσης, του Κοινοβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βόρειας Κορέας. Οι ψηφοφόροι μπορούν θεωρητικά να καταψηφίσουν τον κάθε υποψήφιο διαγράφοντας το όνομά του, όμως ποτέ δεν έχουν γίνει γνωστές τέτοιες περιπτώσεις. Πιστεύω ότι η χώρα μας είναι η μοναδική που γιορτάζει την ημέρα των εκλογών, είναι σαν γιορτή. Θα κάνω το καλύτερο για το σοσιαλιστικό σύστημα της χώρας μας, είναι το καλύτερο σύστημα στον κόσμο και θα στηρίξω με πίστη την ηγεσία του αξιοσέβαστου ανώτατου ηγέτη μας, του συντρόφου Κιμ Γιόνγκουν. Για τις εκλογές, η χώρα έχει χωριστεί σε εκλογικές περιφέρειες. Στις προηγούμενες εκλογές του 2014, αυτές ήταν 686. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Κιμ είχε λάβει το 100% των ψήφων.